Η ύπαρξη του πλανκτόν είναι φυσικό φαινόμενο που συνήθως εμφανίζεται στην θάλασσα μετά από χειμώνες με έντονες βροχοπτώσεις όπως αυτές που σημειώθηκαν φέτος στην περιοχή, ενώ δεν εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου. Το φυτοπλανκτόν είναι ο πρώτος κρίκος της τροφικής αλυσίδας της θάλασσας που εκμεταλλεύεται την ενέργεια του ήλιου και τις υψηλές θερμοκρασίες στο νερό, ενώ βασική προϋπόθεση για την ύπαρξή του είναι να υπάρχουν τα θρεπτικά συστατικά που είναι το αμμονιακό άζωτο, ο φόσφορος, πυρητικά και άλλα ανόργανα συστατικά που υπάρχουν στα νερά. Την εμφάνισή του έκανε για άλλη μια φορά φέτος το φυτοπλανκτόν στο θρακικό πέλαγος, ταλαιπωρώντας τους αλιείς της περιοχής. Μάλιστα, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες αλιέων, το πλανκτόν που εμφανίστηκε είναι πολύ παχύρευστο και μόλις βάζουν τα δίχτυα τους μέσα στη θάλασσα, σε 2 ώρες το πολύ γίνεται σαν τείχος, διότι πιάνει όλη την λάσπη επάνω του, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ψαρέψουν. Παράλληλα, οι ψαράδες είναι αναγκασμένοι να κρατάνε τα δίχτυα τους επάνω στο καΐκι για να ξεραθούν, να γίνουν δηλαδή λίγο πιο ελαφριά από τη λάσπη και μετά να τα καθαρίσουν και πάλι ρίχνοντάς τα μέσα στη θάλασσα, αλλά δυστυχώς όταν τα βγάζουν έχουν το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα. Όσον αφορά στο θέμα της αποζημίωσης για τη ζημιά που τους προκαλεί το φυτοπλανκτόν, οι αλιείς υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ εδώ και χρόνια έχουν γίνει πολλές αναφορές, καταγραφές, καταστάσεις με πληγέντες, δυστυχώς για τους ψαράδες δεν προβλέπεται καμία αποζημίωση.